τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη τρώγαμε μόνο λαδερό φαγητό. Τετάρτη δεν τρώγαμε ούτε λάδι. Την Πέμπτη κοινωνούσαμε και τρώγαμε λάδι που γυρίζαμε από την εκκλησία. Παρασκευή όχι λάδι, Σάββατο όχι λάδι. Το βράδυ όμως στις 12 η ώρα τρώγαμε τα πάντα μετά όταν γινόταν η Ανάσταση. Ένα έθιμο που έχουμε εδώ στο Κόρδι είναι ο Λαμπριάτης. Είναι ένα κατσικάκι ή αρνάκι, το έχουμε πλύνει, το έχουμε βάλει να σταγίξει και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τη γέμιση και για το κρεβατάκι που θα το βάλουμε μέσα να το ψήσουμε. Η γέμιση σε εμάς στο Κόρδι γίνεται με την εξής διαδικασία. Βάζουμε στην κατσαρόλα μας να βράσει το νερό και ρίχνουμε το ριζάκι. Ρίχνουμε κάποια λιπαρή ουσία, είτε λάδι είτε βούτυρο, είτε και τα δύο μαζί. Την αφήνουμε να πάρει μερικές βράσεις. Θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Και όταν το ρύζι μας ψηθεί λίγο όμως, όχι να ψηθεί πολύ γιατί θα ψηθεί και μέσα στο κατσικάκι. Εγώ έχει τραβήξει τα πολλά του τα υγρά. Ρίχνουμε το γάλα. Ρίχνουμε 1 κιλό γάλα. Ανακατεύουμε. Και θα περιμένουμε να πάρει βράση. Το λαμπριάτι το φτιάχνουμε εδώ στο παρακούζινο, επειδή είναι όλες οι ευκολίες εδώ, να μην λερώνουμε το υπόλοιπο σπίτι. Πρώτα υπήρχε και κάποιος φούρνος που τον περώναμε με ξύλα και έχει πάρει το όνομα φουρνοκουζίνα. Το ριζάκι μας έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει ρουφήξει τα νεράκια του και το γάλα, οπότε σβήνουμε το μάτι και θα ρίξουμε το τυρί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, έτσι. Το τυρί μας είναι πετρωτή, ντόπιο τυρί, από εδώ, από το Κόρθι. Εδώ ρίχνουμε τα μυρωδικά, το κρεμμυδάκι, τον άνηθο, το δυόσμο. Το ανακατεύουμε καλά, να πάει τα μυρωδικά μας να πάνε παντού. Και τα αυγά. Για 1 κιλό ρύζι που έβαλα εγώ, βάλαμε 6 αυγά. Έτσι, έτσι. Κάποιοι βάζουν περισσότερα, αλλά αν μπουν υπερβολικά πολλά, λασπώνει το ρύζι. Θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει λίγο η γέμισή μας και βασικά να φουσκώσει και το ρύζι. Κάποιοι παλιά ρίχναν μέσα και σταφίδες. Εμάς όμως αυτή η γεύση που γλυκίζει δεν μας αρέσει. Η συνταγή που κάνει η κόρη μου την έχει μάθει από μένα. Εγώ την είχα μάθει από τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Στον Ιώνα, στην πίσω μεριά που εμέναμε. Βάζουμε και περιμένουμε να κρυώσει. Πολύ ωραία. Από ό,τι έχω ακούσει, στα άλλα μέρη της Άνδρου, στη χώρα συγκεκριμένα, μπαίνει ένα φλιτζανάκι του καφέ ρύζι. Η βάση είναι τα αυγά και τα σηκωτάκια. Εμάς η βάση της γέμισης είναι το ρύζι, αυγό χτυπημένο, μυρωδικά και τυρί, αλλά η βάση είναι το ρύζι. Έχει πολλά αυγά. Έχουμε φτιάξει το κρεβατάκι πριν, έχουμε βάλει κλιματόβεργες, έχουμε βάλει δεντρολίβανο, για να βάλουμε πάνω το κατσικάκι μας, να ψηθεί και να είναι αρωματισμένο. Παλιά είχαμε τη χωμάτινη τη γλάστρα που τη λέγαμε λαμπριατόγλαστρα. Αλλά λόγω τώρα που δεν μπουλιο υπάρχουν και μας έχει σπάσει παλαιά, έχουμε τώρα αυτή που είναι σιδερένια. Και πάλι αυτή λαμπριατόγλαστρα λέγεται. Έχουνε παντού. Παντού υπάρχει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει το άναμα. Τώρα για καμία ώρα, μια μισή περίπου, θα χρειαστεί να τον επιρρώσουμε. Ξεκινάμε να γεμίσουμε το κατσικάκι μας. Αν κάθε το λεπτό πιπερώσω πρώτα. Επειδή υπάρχουν 2 ανοίγματα, ένα στο λαιμό και ένα παραπίσω, θα βάλουμε από μια μπουκίτσα ψωμί μέσα, να μην μας χυθεί η γέμιση. Θα ανάβουμε 2-3 φορές τον χρόνο. Όχι, κάνω και ψωμί, κάνω και παξιμάδια. Κρίμα που δεν μπορείτε να το μυρίσετε. Θα μας το πάρει όλο, γιατί καμιά φορά τυχαίνει και να μην το πάρει. Γιατί η συνταγή γίνεται με το μάτι, δεν έχει μέτρα, είναι ανάλογα το μέγεθος, όπως είπαμε, στο ζωάκι μας. Δεν χρησιμοποιώ ψηλά κλαδιά, βάζω και λίγο χοντρά, πυρώνει καλύτερα. Είναι θέμα εμπειρίας, με τα πολλά χρόνια το μαθαίνεις. Τελειώσαμε τη γέμιση,
την πήρε όλη η κοιλή. Οπότε τώρα θα ράψουμε. Εδώ έχουμε μία βελόνα. Με διπλή κλωστή. Με μία διπλή κλωστή. Θα το ράψουμε δύο φορές. Μία πάνω. Να μην μας ανοίξει. Μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω. Σφίγγουμε καλά. Και συνεχίζουμε να ράβουμε. Εδώ να σκουπιστώ. Ναι, ναι. Και φέρει τα πράγματα. Ναι, ναι. Βάλ το πιο πλάι. Γύρισε το λιγάκι. Βάλουμε τώρα. Βέβαια τώρα βάλουμε. Αυτό το νεράκι που θα βάλουμε, μερικοί το κρατάνε, το σωρώνουνε και το κάνουνε σούπα ή πιλάφι. Εμείς όμως δεν το τρώμε, δεν το φτιάχνουμε, το πετάμε. Εδώ έχουμε λαδόκολλα. Όχι αντικολλητικό χαρτί, λαδόκολλα. Την παλαιά, την κλασική. Θα τη βρέξουμε, θα βρέξουμε πολλά φιλαράκια, γιατί είναι φιλοφιλό. Θα τη βρέξουμε και θα σκεπάσουμε το κρεατάκι μας. Ξεκινάω να σκεπάζω το κρεατάκι μας. Όσο πρέπει. Με την απαραίτητη υγρασία. Και τώρα που σκεπάσαμε καλά, θα βάλουμε το αλουμινόχαρτο. Σκεπάζουμε καλά από το πλάι. Το κλείνουμε καλά όσο μπορούμε. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε τη διαδικασία με τις κλιματόβεργες. Η κλιματόβεργα δίνει γεύση να συγκρατήσει όλα αυτά που είναι από πάνω, τη λαδόκολλα και το χρυσό, και να δέσουμε και τα λουλουδάκια. Σκεπάζουμε, βάζουμε και την τελευταία κλιματόβεργα. Εδώ βάλαμε την τελευταία. Και τώρα θα βάλουμε το δεντρολίβανό μας. Γιατί λαμπριάζει στο κόρφι. Χωρίς δεντρολίβανο δεν γίνεται. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της άντρου. Φτάνει, δεν θέλω άλλο. Φτάνει. Φίλος κάνει. Δεν είναι φρύνος. Είναι αργές. Είναι αργές. Το έχω φέρα ψυχές. Δεν μη θυμάσεις. Αρχίζει και σχρίζει τώρα φούρνο. Να την ασπρίλα. Να η ασπρίλα του φούρνου. Αρχίζει και φαίνεται. Για φέρε ένα κομματάκι που θα δέσουμε τα λουλούδια. Και παλιά, όταν βάζαμε μάρτι στα χεράκια των παιδιών, κρατάγαμε το μάρτι, την κλωστούλα αυτή την ασπροκόκκινη, τη βάζαμε σε μια τριανταφυλιά επάνω, τέλος Μαρτίου, και τη μέρα, το μεγάλο Σάββατο, τη δέναμε στο πάνω ποδαράκι. Στο ποδαράκι από το λαμπριάτι. Τώρα το έχουμε παραλείψει λίγο. Και βάλαμε λουλούδια. Εμείς αυτό είναι πισωμερίτικο, αλλά και στα Μονακλού το ίδιο το κάνανε. Τώρα αν βάζανε λουλούδια ή όχι δεν το ξέρω. Γιατί... Αν δεν είχαμε λουλούδια, η γιαγιά έβαζε από λουλούδια πρασινάδα. Ναι. Γιατί τύχαινε να είναι χειμώνας και να μην έχουν ανοίξει ούτε τριαντάφυλλα, ναι, ναι, ούτε γεράνια, ούτε, ναι, 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 γαρίφαλα. Ναι, ανάλογα τι. Ωραίος, άστο. Άστο. Καλώς. Και τώρα βάζουμε τη λάσπη γύρω γύρω για να τον εσφραγίσουμε. Τίποτα άλλο. Κόμμα και νερό. Τώρα το πρωί θα τον ανοίξουμε τις αυγές κατά τις 5 η ώρα, 4.30, θα πάνω να κοιτάξω. Και αν, που δεν υπάρχει περίπτωση, αν τύχει και χρειάζεται, μπορούμε να τον ξανανάψουμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Για φέτος τελειώσαμε. Του χρόνου πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Σημέρωση Κυριακή του Πάσχα. Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Και θα βγάλουμε τους λαμπριάτες. Ελπίζουμε να είναι καλοψημένοι. Για να δούμε τι έχει κάνει εδώ ο μαστρο Ηρακλής. Έλα Ηρακλή, για βγάλ το καπάκι. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Α, δείχνει πολύ πολύ νόστιμος. Για τράβα Ηρακλή το κοκαλάκι να δούμε. Έχει ψηθεί. Φαίνεται νόστιμος. Να δούμε και τη γέμιση. Πάρα πολύ ψημένο, μοσχοβολάει και πάρα πολύ νόστιμο φαίνεται. Βγάζουμε και λίγη γέμιση. Αυτή είναι η γέμιση που έχει μέσα το κατσικάκι μας. Μοσχοβολάει, ο δυόσμος, ο άνηθος, όλα τα μυρωδικά. Καλή μας όρεξη λοιπόν.